Η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Άρη μας έκανε όλους υπερήφανους, χαρούμενους. Φώτισε πραγματικά αυτό το Σαββατοκυριακό, καθώς επέστρεψε με την κούπα από το Final Four της Ρόδου, κερδίζοντας τους δύο από τους τρεις αγώνες που έδωσε και με κάποια βοήθεια, καλοδεχούμενη, κατέκτησε τον τίτλο. Και θα δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας και τα πολλά συγχαρητήριά μας φυσικά στον Νίκο Τσιντάρη, ένα από τους παίκτες της ομάδας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και συγχωρέστε με για τη φωνή, είμαι επίκτητο των πανηγυρισμών. Ακόμη από τότε? Ναι, βέβαια. Δεν είναι. Θα κάνουμε ένα καιρό να συνέλθουμε. Δεν πειράζει, παρά τέτοια να είναι και ας έρθει και καμιά εβδομάδα η φωνή πίσω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι το ζήσατε μέχρι το μεδούλι. Αυτές οι μέρες μάλλον θα σας μείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη. Δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ. Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Όσο και αν έχω ζήσει τη ζωή μου, πιστεύω ότι να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα σε ομαδικό άθλημα κιόλας είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Πώς ήταν έτσι το τουρνουά γενικά στη Ρόδο? Πες μας έτσι. Μέχρι την κορύφωση του που ήταν η τελική αγώνη σε αυτό το τρίμερο στη Ρόδο, είχαμε περάσει δύο βασανιστικές χρονιές, δύο βασανιστικά πρωταθλήματα μέσα σε ένα χρόνο. Είχαμε το Δεκέμβριο το προηγούμενο Final Four που είχαμε καταλήξει Τετάρτη και βάλαμε στόχο αυτή τη χρονιά να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, η οποία έχει ανεβεί πολλά σκαλιά. Το θέμα ήταν καταπληκτικό από όλες τις ομάδες. Ειδικά οι αγώνες που δώσαμε εμείς ήταν στον πόντο όλοι οι αγώνες. Ήταν καταπληκτικό σεισμός πλέον. Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο πύχης. Είναι υψηλό το επίπεδο δηλαδή των ομάδων που συμμετέχουν και φτάνουν σε αυτό το τελικό στάδιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σωστό. Το είχαμε δηλώσει και πρωτού κατεβούμε κάτω ότι όλες οι ομάδες είναι εισάξεις. Μπορούσαν όλες οι ομάδες να βγουν τέταρτες και όλες οι ομάδες να πάνε πρωτάθλημα. Ναι, μάλιστα. Πόσες προπονήσεις κάνετε, αν με βλέπετε έτσι, Νίκο, την εβδομάδα? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι απαιτητικό άθλημα, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Ναι, βέβαια. Κάνουμε σίγουρα τρεις προπονήσεις, μπορεί και κάποιες φορές και τέσσερις προπονήσεις, με αγώνα Σαββατοκύριακο. Και αγώνα Σαββατοκύριακο. Και με μετακινήσεις, φαντάζομαι, τις οποίες είναι αναγκαίες. Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο. Το πρωτάθλημα χωρίζονταν παλιά σε Α1, Α2 κατηγορία, τώρα χωρίζεται σε Β. Συγγνώμη, σε Βόρειο Όμιλο και σε Νότιο Όμιλο. Εμείς ανήκουμε στο Βόρειο Όμιλο, που είμαστε αιτήρια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και όταν τελειώσουν οι δύο όμιλοι, ο Βόρειος και ο Νότιος, ο πρώτος από κάθε όμιλο πηγαίνει, πάει στο Final Four, και ο δεύτερος και ο τρίτος παίζουν μπαράζ, το δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα του Νότιου Όμιλου. Μάλιστα. Και όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, στη Ρόδο κερδίσατε τους δύο από τους τρεις αγώνες που δώσατε, αλλά αναδειχθήκατε πρωταθλητές χάρη στην ισοβαθμία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστό. Ήταν την Παρασκευή που κατεβήκαμε μετά από πολύ λίγη ώρα ξεκούρασης. Είχαμε παίξει με το Μαρούσι και συγκεκριμένα είχαμε ξεκουραστεί μία ώρα όταν έφτασε το αεροπλάνο και μετά. Όπου χάσαμε τον αγώνα στην παράταση. Με ένα πόντο, και μάλιστα από το τελευταίο στρουστά στο δικό μου, όπου ζήτησα και πολλές ώρες συγγνώμη από την ομάδα. Στη δεύτερη αγωνιστική, όπου έγινε το Σάββατο κατευθείαν το απόγευμα, εκεί πέρα όλες οι ομάδες είχαμε πλέον από μία νίκη και μία ήττα, που κερδίσαμε τη διοργανώτρια και πολλάκι νταμπλούχο Ρόδο. Ήταν νομίζω για τρίτη τέταρτη χρονιά νταμπλούχος, με ένα πόντο από μπάζερ μπίτερ πάλι. Μάλιστα. Και οπότε πήγαμε μετά πλέον την Κυριακή να παίξουμε τον τελευταίο αγώνα όλες οι ομάδες. Όπου αν εμείς κερδίζαμε, συγγνώμη κιόλας για τη φωνή και πάλι, όπου αν κερδίζαμε εμείς τον Άτλαντα, περιμέναμε πλέον το δεύτερο μάτς μετά από εμάς της Ρόδου με το Μαρούσι. Αν κέρδιζε η Ρόδος, βγαίναμε εμείς πρωταθλητές. Αν κέρδιζε το Μαρούσι, έβγαινε το Μαρούσι πρωταθλητές, γιατί μας είχε κερδίσει εμάς την Παρασκευή. Όπου εκεί πέρα ευχαριστήσαμε πλέον τη Ρόδο, τα παιδιά που δείξαν φοβερό επαγγελματισμό. Αν και διάφορο, γιατί μπορούσαν να βγουν δεύτερη ή τρίτη με την ήττα. Κερδίσανε τη Ρόδο τελευταία, κερδίσανε το Μαρούσι και Β' τα τελευταία 5-6 λεπτά. Φορτσάρανε. Όπου μας χαρίσανε πραγματικά τη νίκη και το πρωτάθλημα. Μετά από αυτή την κατάκτηση, ποιος είναι ο επόμενος στόχος που θέτεται ως ομάδα? Στην ομάδα βάση του μεμαξίδου του Άρη έχει ανεβεί ο πύχης πάρα πολύ ψηλά. Αυτά είναι οι κόποι χρόνων, το να δέσει η ομάδα, το να μπορεί να συμπεριφερθεί σαν ομάδα, να φύγουν εγωισμοί από τη μέση. Οι παίκτες μας είναι πάρα πολύ καλοί, όλοι ατομικά, αλλά από εκεί πέρα έπρεπε να δέσει η ομάδα. Τώρα πλέον αυτό εδραιώθηκε. Έχουμε ένα στόχο, ο επόμενος στόχος είναι το κύπελο, το οποίο θα γίνει περίπου τον Οκτώβριο. Το αναμένουμε, θα κάνουμε την προετοιμασία μας, θα πούμε με το τεχνικό team τι άλλους στόχους θα θέσουμε. Προφανώς θα έχουμε και κάποια Ευρώπη φέτος.
Αυτό που πρέπει τώρα είναι να ξεκουραστούμε, να καθαρίζει λίγο το μυαλό, να ηρεμήσουμε, γιατί ήταν 9 μήνες πάρα πολύ δύσκολοι. Ήμασταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου για προπονήσεις και τελείωσε μέσα Ιούνιου. Οι άλλες ομάδες είχαν κάνει και τουλάχιστον κάποια παύση. Ναι. Αλλά πάμε για, σίγουρα για το κύπελο, και να εδραιωθούμε πλέον, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβει στο Βορρά. Είχε να έρθει 15 χρόνια. Ναι. Και ο Άρης πήρε πρώτη φορά πρωτάθλημα στη ζωή του. Πρώτη φορά. Γενικότερα, συμπαράσταση από ποιους έχετε, Νίκο? Εντάξει, δεν είναι. Την πρωτοκαθεδρία την έχουν τα μεγάλα τμήματα, όπως αντιλαμβάνεσαι, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ ενδεχομένως. Σε εσάς, στο πλευρό σας, ποιοι στέκονται? Από ό,τι ξέρω, και ο Νίκος ο Λάσκαρης και η ΚΑΕ είναι δίπλα σας, και ο Αραστέχνης προσπαθεί όσο μπορεί. Ναι, ναι, ο Αραστέχνης τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι απόν, να πούμε την αλήθεια, λόγω των οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων. Μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια βοηθούσε όσο μπορούσαν και αυτοί. Φυσικά σήμερα είχαμε επαφές με τον πρόεδρο, τον κύριο Ψυχίδη, ο οποίος μας είπε τα καλύτερα και είπε ότι βοήθεια θέλετε από εμάς να την έχετε. Αλλά μέγιστη συμβολή σε αυτό το στόχο και σε αυτή την επίτευξη ήταν το Ίδρυμα Λάσκαρης, του Νίκου του Λάσκαρη και της Γεωργίας Λάσκαρης. Αν δεν δίναν αυτοί τα χρήματα για να μπορέσουμε να εφοδιαστούμε υλικοτεχνικά με τους καινούργιους παίκτες, με καινούργια καρότσια, γιατί κάθε καρότσι είναι πολύ ακριβό. 3.000 μόνο στην Ελλάδα κάνει και 5.000 άμα το φέρεις από έξω. Κακά τα ψέματα, δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη για του χρόνου. Σίγουρα ένας πολύ μεγάλος χορηγός που μας βοήθησε ήταν ο Δίφρος, η εταιρεία Δίφρος, η οποία υλικοτεχνικά μας εφοδίασε με τα καρότσια και μας έχει τάξει και ένα καρότσι για τη νέα χρονιά. Η εταιρεία Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και δύο, και ο Μπακούρας μας έδωσε το καρότσι του καλύτερου μας παίκτη, να σου το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Βέβαια, όλοι οι παίκτες είμαστε εισάξιοι πλέον στην ομάδα. Είναι αυτή η κύρια βασική, δηλαδή η Φυσικό Αερίου, ο Δίφρος, ο Όμιλος Λάσκαρη με το Ίδρυμα Λάσκαρη. Είναι η βασική μας χορηγή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ίσως αυτή η επιτυχία σας και το γεγονός ότι κατακτήσατε το πρωτάθλημα να φέρει και άλλους έτσι χορηγούς και ανθρώπους κοντά σας. Δεν το αποκλείω. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, Νίκος, στα παιχνίδια στο Αλεξάνδριο, στα ημίχρονα. Ναι, ναι, είχαμε πάει για κάποιες επιδείξεις, να δείξουμε το άθλημα στους φιλάθλους. Είχαμε ξεκινήσει με τον Αρκαδικό, μετά πήγαμε στην ΑΕΚ και με την ΑΕΚ που είχε παίξει ο Άρης, και αποκορύφωσαμε τον Παναθηναϊκό, όπου εκεί πέρα δείξαμε πλέον και το πρεστής ομάδος, γιατί η ομάδα βρισκόταν στο απόγειο της προετοιμασίας της για το πρωτάθλημα και για το Final Four, όπου δείξαμε πραγματικά τι σημαίνει μπάσκετ με καρότσι. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι επίπονο, αλλά είναι φοβερά θεματικό, φοβερά θεματικό. Και το αποδείξαμε και στο Final Four. Για όσους δεν είχαν παρακολουθήσει μπάσκετ με καρότσι σε ένα γεμάτο γήπεδο, στο Βενετόκλειο, εκεί που κάνει ο Κολοσσός τους αγώνες του, ήταν φοβερό θέμα, κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ο φιλάθλος κόσμος. Όντως, είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, και καλά κάνεις και μας τα λες αυτά τα πράγματα για να το διαδώσετε κιόλας, γιατί πρέπει να σταθεί και ο κόσμος στο πλευρό. Στους αγώνες τους δίνετε στο Αλεξάνδριο? Όχι, η έδρα μας είναι στο γήπεδο Σταυρούπολης, πίσω από το κόκκινο δημαρχείο του Παύλου Μελά. Μάλιστα, ναι. Εκεί πέρα κάνουμε τις προπονήσεις μας, ένα ανακαινισμένο γήπεδο, πολύ ωραίο, με πολύ μεγάλη βοήθεια από το Δήμο Παύλου Μελά, όσο μπορούν και οι άνθρωποι. Εκεί είναι η έδρα μας, εκεί έχουμε τους αγώνες μας τα τελευταία 5-6 χρόνια περίπου. Στους αγώνες της ομάδας μπάσκετ πηγαίνετε, φαντάζομαι, του Άρη? Είμαστε ανελιπώς εκεί πέρα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Ναι. Και από εδώ και πέρα, μας είπες, προέχει λίγο η ξεκούραση αυτό το διάστημα, πολύ από μια επίπονη διαδικασία αρκετών μηνών. Έκανες λόγο για Ευρώπη προηγουμένως. Έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο πρωταθλητής? Ναι, ναι, έχουν ευρωπαϊκές οργανώσεις. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο θα δηλώσουμε συμμετοχή εμείς, να πάμε λίγο των οικονομικών. Σωστά, ναι, είναι πολύ βασικό. Το παράδοξο πέρυσι ήταν ότι εμείς ήμασταν τέταρτη στην ελληνικό πρωτάθλημα και πήγε ο πέμπτος, λόγω του ότι είχε την οικονομική άνεση. Αυτό το Ίδρυμα Λάσκαρη μας το έταξε φέτος. Βέβαια, θέλουμε να πάμε και να κάνουμε καλή πορεία, δεν θέλουμε απλώς να πάμε τουρίστες. Εμάς παραπώνουμε το γόητρο. Το να πάμε και να χάσουμε δεν το θέλουμε. Οπότε προτιμάμε να μην πάμε και να πάμε έτοιμοι την επόμενη χρονιά. Σίγουρα όμως αυτό θα μπει το προπονητικό team, θα το βολιδοσκοπήσει και εφόσον κρίνει θα συμμετάσχουμε κανονικά.
Ναι, κατάλαβα. Ναι, γιατί εκεί περιλαμβάνεται το πρωτάθλημα στην Ευρώπη, υποχρεώσει στην Ευρώπη, έχουν ταξίδια, είναι άλλα πράγματα, είναι άλλα δεδομένα, άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Θέλει οπωσδήποτε μια οικονομική ενίσχυση. Γιατί αν μη τι άλλο, Νίκο, εντάξει, για τον μπάσκετ του Άρη μιλάμε. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πάει ο Άρης, όπως είπες, και να κάνει απλά μια βόλτα και να επιστρέψει. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε κανένας από εμάς. Να ευχηθώ πάντα τέτοια και του χρόνου πρωτάθλημα και κύπελλο, όπως μας είπε, που είναι ο επόμενος στόχος σας, και γιατί όχι να μπορέσετε να συμμετέχετε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ό,τι καλύτερο εύχομαι, Νίκο, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε σίγουροι ότι από την πλευρά μας υποσχόμαστε μόνο διακρίσεις, πολλή δουλειά και θέλουμε όσο μπορεί ο κόσμος να έρθει να γνωρίσει το άθλημα. Θα κάνει καλό σε όλους μας. Ναι, ελπίζω και αυτοί που μας ακούνε να το έχουν κατά νου. Εμείς θα προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή και από το site να ενημερώνουμε, για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει μια ομάδα που κάνει μια συγκινητική πραγματικά προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.